Εκεί πηγαίνει, εκεί είναι σίγουρο ότι θα έρθει και θα στηρίξει πάρα πολύ. Επίσης, ό,τι έχω πει εγώ για τον μπάσκετ του Άρη. Ας έχει 5 εκατομμύρια να πληρώνει υποχρεώσεις, 5-7 εκατομμύρια, δεν ξέρω πώς είναι. Ένας Χριστιανός να βρεθεί, να βάλει 500 χιλιάρικα. Μακάρι και εσύ, Καρυπίδη, πάρε τον μπάσκετ. Πάρε τον μπάσκετ, Καρυπίδη. Θα κάνεις πρωταθλητισμό με τον Άρη. Σου κάνω εγώ από εδώ κάλεσμα. Πάρε τον μπάσκετ. Είναι λίγα τα λεφτά, είναι της πλάκας τα λεφτά. Και ρίξε 500 χιλιάρικα. Ο κόσμος, όχι 5.000, θα κάνεις 10.000 διαρκείας. Όχι 5, 10.000 διαρκείας θα πουλήσεις στο μπάσκετ. Θα έρθουν χορηγοί, ο κόσμος διψάει για τον μπάσκετ, ο Αριανός ίδιος. Θα σε στηρίξει με τα δύο και με τα τέσσερα χέρια. Τι θέλει, δεν περιμένει ο κόσμος έναν επενδυτή να έρθει να βάλει τα εκατομμύρια τα πολλά. Νοικοκυριό και όραμα. Νοικοκυριό και όραμα. Αυτό θέλει ο παγός. Και είναι σίγουρο ότι θα πάει να στηρίξει. Λοιπόν, αυτά. Επειδή μόλι μέναμε στον Άρη, στο Yellow Radio, να καθίσουμε. Γεια σου, Αλέκο. Ευχαριστούμε για το subscribe. Γεια σου, Αλέκο. Νικόλα, θα το διαβάσω το μήνυμά σου, εσύ. Νικόλα, προγραμματιστή, θα το διαβάσω το μήνυμά σου. Εγώ, κατά την άλλη, κρεμώ σαν παράσημο τα χίλια μπράβο που μου λένε Αριανή στο Yellow Radio, άρρωστη για τη στάση που κρατάει ο Ηρακλής. Υπάρχει αυτή η οπτική. Εντάξει, πέρα από αυτό που λέει ο Βασίλης. Okay. Αριανή. Τώρα δεν μπορώ να πω το όνομά του, εννοείται. Να. Τα παιδιά βλέπουν κιόλα. Πολλοί εμά βλέπουν κιόλα. Τα παιδιά και μεγάλα παιδιά. Άλλο τον 50. Έχουν φάει πολλά στιγμά πάνω τον Άρη. Αυτό. Υπάρχει αυτή η οπτική. Βασίλη, μην λέμε ό,τι θέλουμε, ότι ο Άρης είναι μεγάλο μέγεθο του Ηρακλή. Ο Άρης σε κάθε άλλη ελληνική ομάδα δεν είχε παίξει σαν τον Κατσιπαναγή. Καλά, αυτό το με τον Κατσιπαναγή δεν έγινε. Έτρωνε κάτι. Ναι, εντάξει. Νικόλα μαζί σου και πρέπει να το στόμα με ανθόνερο του Κατσιπαναγή. Αν και έχω μια αιρετική λίγο Κατσιπαναγή εγώ. Κάτσε ρε Νικόλα, περίμενε. Καπέλο είναι μεγαλύτερο μέγεθο από τον Ηρακλή. Μην τρελαθούμε τώρα. Έχει μεγαλύτερη δυναμική αυτή τη στιγμή. Καλά, κάπως έγινε, Βασίλη. Η ιστορία κάπως έγινε με τον Ηρακλή και με τον ΠΑΟΚ και με τον κόσμο. Ο κόσμος ήταν διαφορετικός δεκαετία του 40, του 50, του 60. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, είναι και πλέον και βιβλία και ιστορία. Εντάξει, okay. Κάπως έγινε και ο κόσμος έγινε, ας πούμε. Τρίτος, ο Άρης πάνω στην παρακμή του ήρθε το μπάσκετ και έσωσε. Εκεί είναι. Δεν διαφωνώ. Αλλά η ουσία εμείς λέμε το αποτέλεσμα. Δεν λέμε πώς έγινε, Μάρια. Δεν αναλύουμε πώς έγινε. Ναι, σε μία δεκατριετία. Εσύ, αντίθετα, εσύ, εγώ με τον Γκάλι. Ναι. Πήρα πρωταθλήματα. Ναι. Εσύ έπρεπε με το Χατζηπαναγή να βρεις τρόπο να πάρεις ένα πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε. Όφιλες. Γιατί δεν υπήρχε. Όφιλες. Δεν υπήρχε, γιατί είναι ποδόσφαιρο, είπαμε. Γιατί είναι ποδόσφαιρο. Είναι ποδόσφαιρο, okay. Και έχει κάτω 4 γίγαντες. Ναι. 4 γίγαντες. Ήταν και σε άλλη εποχή, βέβαια. Το μπάσκετ, ναι, είπαμε, είναι τραγικό. Ναι. Σαν άθλημα είναι άλλο πράγμα. Είναι το τόσο με το τόσο. Δεν γίνεται. Δεν ναι, αλλά αποδείχθηκε ικανό το μπάσκετ που είναι μικρότερο σαν δημοφιλία. Εντάξει. Αποδείχθηκε ικανό να σηκώσει έναν ολόκληρο λαό. Εντάξει. Και να δημιουργήσει οπαδούς. Αυτό. Πήρες δύο γενιές στην πόλη οπαδών. Δύο γενιές ακριβώς οπαδών. Άρα το μπάσκετ δεν είναι τόσο μικρό, φίλε. Είναι. Πώς μου κάνει δύο γενιές οπαδών. Με τις επιτυχίες. Αυτό λέμε. Άρα είναι ικανό. Γιατί είναι πολύ περίμενε. Αν εσύ στο βόλεϊ. Περίμενε. Όχι, θα το πούμε εδώ. Αν εσύ στο βόλεϊ. Πήρα κόσμο. Πήρα κόσμο. Τι πήρε. Εγώ δεν πακούσα. Πήρα κόσμο. Άσε με ρε Μάρια τώρα. Πήρα κάνει οπαδού εσύ από το βόλεϊ. Πήρα στραβά που τσίμπησε ο Ηρακλής. Κάτι τσίμπησε. Και το λέω εγώ που το συγχαίρω. Χάντμπολ. Παίρνει το πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Θα κάνει οπαδού. Όχι. Όχι. Ούτε με το βόλεϊ θα κάνει οπαδού, Μάρια. Μπάσκετ ναι. Με το βόλεϊ έγινε το εξή. Ήταν ο Ηρακλής του Κοφίδη που κάνει κίνηση δύο πολύ καλέ σεζόν με πολύ καλό υλικό. Με την περίφημη σεζόν, με τις τρεις νίκες επί του πόντου εδώ πέρα μέσα, με γκολ 4-2-1, ενεργητικό και ένα παθητικό. Είναι το βόλεϊ, κάνει τρελές πορείες και έτσι. Κάτσε, το λέω τώρα. Εγώ που έχω με το βόλεϊ δηλωμένο πόλεμο, έτσι. Εγώ δεν πάτησα ποτέ στο βόλεϊ, το λέω. 10 χρόνια ο Ηρακλής ζωγράφησε, δεν αρνήθηκα να πατήσω στο βόλεϊ. Πήγα μόνο στο Final Four εδώ. Αν σου πω το γιατί, άστα, το πω. Εγώ το τίμησα. Εγώ έβλεπα βόλεϊ όταν Άρης είχε ομάδα. Δεν το είπα ποτέ σαν ένα άθλημα, ναι, τέτοιο. Τσίπησε το... κοσμάκι. Υπήρξε μια μπλε ροή. Δεν έκανε οπαδούς. Μην μου λες τώρα, Χαζάμαρη. Ναι. Δεν είπα κανένα. Μην το αποτέλεσμα. Άρα, περίμενε. Το ζουμί είναι άλλο. Το ζουμί είναι ότι. Πήρες δύο γενιές οπαδών από το μπάσκετ. Άρα το μπάσκετ δεν είναι τόσο μικρό όσο το παρουσιάζεις. Αν σε ήταν σχέση μικρό, με το ποδόσφαιρο, όχι, Μάρια.
αν ήταν τόσο μικρό ναι. το μπάσκετ, δεν θα ήταν ικανό να μου δημιουργήσει εμένα καινούργιους οπαδούς. Μπράβο, Βασίλη. Αυτό σου λέω. Στην Ελλάδα. Τότε... Στην Ελλάδα. Υπήρχαν τότε δύο κανάλια. ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2. Υπάρχει χαρακτηριστική στιγμή που γυρίζω σπίτι από τη δουλειά μου το μεσημέρι και μου λέει η μάνα μου, Θεός χωρέστη. Το βράδυ τι έμαθα, δεν παίζει ο Γιαννάκης, λέει, χτύπησε. Οριακά δεν χύμιξα να τη φάω. Τη μάνα μου. Πες το όπως θέλεις. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Έγινε μόδα, πες το όπως θέλεις. Είναι αυτό. Αλλά η ικανότητά του αυτό. Να δημιουργήσει οπαδούς το καθιστά μεγάλο άθλημα. Μεγάλο, τι μεγάλο με το μεγάλο άθλημα. Σχέση... Λαοφιλές άθλημα μικρότερο του ποδοσφαίρου. Αλλά όχι το ποδόσφαιρο είναι εδώ και το μπάσκετ είναι εδώ. Και πιο μεγάλο. Το ποδόσφαιρο είναι εδώ και για την Ελλάδα. Ξεκαθαρίζω για την Ελλάδα. Το ποδόσφαιρο είναι εδώ, το μπάσκετ είναι εδώ και όλα τα υπόλοιπα είναι πάτος. Αυτό είναι. Αυτή είναι η αναλογία. Γιατί το μπάσκετ κάνει οπαδούς. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να κάνει. Το άλλα αθλήματα ομαδικά δεν μπορούν να κάνουν οπαδούς. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο αν ένα άθλημα. Είναι λαοφιλές ή όχι. Άρα, η ικανότητά του να δημιουργεί καινούργιους οπαδούς. Άρα τα τελευταία τρία χρόνια στο Λαύριο και στην Πάτρα πρέπει ο ένας στους τρεις τουλάχιστον να έχει γίνει Προμηθέας και Λαύριο. Τι λες, ρε φίλε. Τώρα τι μου λες. Τι λες τώρα. Αυτό δεν μου λες. Τι λες τώρα. Αυτό δεν μου λες. Ποιο Λαύριο και Προμηθέας. Το Λαύριο και Προμηθέας τελευταία τρία χρόνια κάνουν φανταστικές πορείες οι άνθρωποι. Τι να κάνουν. Πήρανε τίτλους, δε. Δεν έχουν πάρει μόνο πρωτάθλημα. Πήγανε Ευρωλίγκα. Παίξαν πρωταθλητριών, πήγαν Final Four. Τι μου συγκρίνει. Ευρωλίγκα δεν μπορεί να πάνε, ρε Βασίλη. Ρε φίλε, τι μου λες τώρα. Άσε τα Λαύρια και αυτά, ρε φίλε. Τώρα λέμε για τις μεγάλες ομάδες. Αν ο Άρης αυτή τη στιγμή κάνει μια ομάδα ανταγωνιστική και πάρει ένα πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Ένα. Και ο ΠΑΟΚ έχει κάνα 2-3 χρόνια στο ποδόσφαιρο, Ευρώπη και να μην πάρει τίτλο. Και πάρει εκείνη την τριετία ένα πρωτάθλημα ο Άρης στο μπάσκετ. Θα κάνει ο παδός στα πιτσιρίκια ή όχι. Ο Άρης. Ναι. Πολύ λίγο. Τι να σου πω τώρα. Πάρα πολύ λίγο. Γνώμη σου. Πάρα πολύ λίγο. Γνώμη σου είναι και αυτό αναιρείσαι με τον Γκάλι είναι... που έκανε ο παδούς. Ναι, γιατί ήταν τρελή τίτλη μαζεμένη στην πόλη. Και έγινε και μόδα. Ήταν πακέτο, όλο μαζί πακέτο. Η αστή της πόλης, το κέντρο, το ακρόαμα, όλα αυτά. DJ Villa White, ευχαριστούμε φίλε. Ευχαριστούμε. Έρχονται φωτογραφίες στο Instagram. Ευχαριστούμε πολύ. Έρχεται φορταγρή. Α, κλαίω. Με τα ξυλάκια να τελειάνει. Κλαίω. Εντάξει. Ω, ζωγράφησες, φίλε. Δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ. Το ανεβάζω τώρα Instagram. Έχουμε φοβερή δημιουργία, την ανεβάζουμε. Λοιπόν, λάθος το βλέπεις, Βασίλη, το χάρτη μου της ΑΕΚ κράτησε τον κόσμο της όταν αφήσει Αριάννη σε ποδόσφαιρο στη γάμα και στο μπάσκετ της Α2. Νικόλα, με συγχωρείς, δεν μπορώ να διαφωνήσω αυτό. Να συμφωνήσεις. Δεν μπορώ να συμφωνήσω. Ναι. Χατζινάκο, Γκάλης έκανε οπαδούς του μπάσκετ, όχι του Άρη. Γνώμη μου. Και έκανε πιο δημοφιλές και το άθλημα, αλλά συγχρόνως έκανε και Αριανούς. Έτσι. Ασφαλώς και ανέβασε το άθλημα γενικότερα σε δημοφιλία όλη εκείνη η 20ετία. Έτσι. Α, με αφορμή αυτό, τι έγινε σήμερα, δες, παιδιά. Επίσης, μην ξεχνάμε την περίοδο εκείνη, είχε κατά υποδιεπιχείρηση από το 1977, οπότε έδωσε γλυκό. Συμφωνώ. Όχι απλά συγκυρία. Παιδιά, Ρόδιος ΠΑΟΚ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Οτιδήποτε εκτός ποδοσφαίρου μπάσκετ δεν γεννά οπαδούς. Αλλά χαζοχαρούμενος, βλέπεις συνοπαδούς μου 15 με 18 με 19 τίτλους στο βόλεϊ. Με 15% και 19. Όχι με 19 τίτλους στο βόλεϊ. Ναι, ναι, και 19. 18 και 19. Μπράβο. Υπάρχει τρελό περισσότερο. Ρόδιος, συμφωνούμε απόλυτα. Απόλυτα συμφωνούμε. Έτσι. Και δεν υποτιμώ το βόλεϊ. Εγώ αν έχω μια ανταγωνιστική ομάδα στο βόλεϊ, θα κάτσω να δω. Θα κάτσω να δω. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα το κάνω σημειοφόρο. Δεν θα πω εγώ στην εκπομπή για βόλεϊ και ας πάρω και πρωτάθλημα. Στην εκπομπή εδώ δεν θα πω για βόλεϊ. Αν ο Άρης παίξει Ευρωλίγκα ποτέ στο μέλλον, εγώ θα κάνω live σχολιασμό Ευρωλίγκα. Okay, εγώ θα κάνω live σχολιασμό αν παίξει ο Άρης Ευρωλίγκα. Για βόλεϊ δεν θα το έκανα αυτό. Για Ευρωλίγκα Άρη θα το έκανα. Θα ξανασχοληθώ με Ευρωλίγκα. Snow Cake. Όταν τσακώνεται βαστίζει το Μάρι, νιώθω όπως όταν τσακώνονταν μπροστά μου οι γονείς μου, κλαίω. Γενικά το θέμα με τον Ηρακλή, λέει ο Νικόλος ο προγραμματιστής, είναι ότι δεν έχει δυναμική εκπροσώπηση στην πόλη, ενώ κάποιο δικό του μέσο. Τον καπελώνουν και κυρίως τον υποτιμούν οι άλλες ομάδες. Νικόλα, ξέρεις τι γίνεται. Ας μου επιτραπεί λιγάκι. Επειδή
έχω και 300 βιβλία και επειδή είμαι και μια ηλικία και επειδή διάβασα και πολύ πολύ καλή ιστορία από, τους, από αυτούς που ζούσαν και έχουν φύγει από τη ζωή, πολύ μεγαλύτερη από μένα. Η πόλη, το 1898 που ιδρύει το Ηρακλής, δεν υπήρχαν οι άλλοι. Μέχρι και το 50-60 οι αναλογίες στην πόλη τελείως διαφορετικές, έτσι. Ο πατέρας μου, από την Άνω Πόλη που γεννήθηκα, εγώ γεννήθηκα στην Άνω Πόλη. Ενός έτους έφυγα και πήγα στο ΤΕΠΟ. Μέχρι να κατεβεί κάτω στον Αγίου Δημητρίου, καλημέριζε 852 ανθρώπους, οι 790 ήταν Ηρακλής. Η ανθρωπογεωγραφία της πόλης στους οπαδούς είναι τελείως διαφορετική. Αυτά αλλάζουν, τα βάρονται. Με κοινωνικές συνθήκες, με ιστορικές συνθήκες, με χιλιάδιο, έτσι. Είναι δύο σημεία πολύ σημαντικά, Μάρη. Τα χρόνια της κρίσης του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είχε σπορ του Βορρά και Μπούζα. Ναι. Τα χρόνια της κρίσης του Άρη, ο Άρης είχε Γκάλι. Αυτό. Ο Ηρακλής ναι. δεν είχε αυτό το ναι. κάτι ναι. για να τον κρατήσει. Πήδηξες ήδη 70 χρόνια, βέβαια, έτσι. Ε? Πήδηξες 70 χρόνια ιστορία, τα πήδηξες. Σου λέω, ρε φίλε. Λέω. Ήρθες στην Ολομέλεια ξαφνικά στην πολύ νεότερη ιστορία, έτσι. Γιατί ο Ηρακλής ιδρύεται ως όμιλος φιλομούσων μέσα στην Δημοκρατία. Ρε φίλε, τώρα εγώ σου λέω τα τελευταία ναι. 40 χρόνια. Τα τελευταία 30 χρόνια μου λες. 40. 40, εντάξει. Ναι. Τι να σου πω, ναι. ρε φίλε, τώρα ναι. χρόνια που δεν ζούσα. Ναι. Ναι, η ιστορία μου τι να κάνουμε. Δεν τη διαγράφω, ρε φίλε. Η Ελλάδα δεν είναι το. Περίμενε, ρε. Από τον Παπανδρέου και σου μετά. Λέω δύο σημαντικά σημεία στην ιστορία που μπόρεσαν και κράτησαν δύο λαού που υπήρχε παρακμή. Ναι. Υπήρχε για τον ΠΑΟΚ τα σπορ του Βορρά και για τον Άρη Γκάλης. Ο Ηρακλής δεν είχε αυτό. Μπράβο. Ο Χατζηπαναγής δεν μπόρεσε μαζί με κάποιους τίτλους να κρατήσει είχε τον Ηρακλή. Είχε δηλωμένο πόλεμο ποδοσφαιρικά, να το πάμε σε λεπτομέρειες στο Βαρκινογκράτη. Δεν στέκομαι το ότι είχε και τι δεν είχε, ρε φίλε. Ναι, okay. Σου λέω το αποτέλεσμα. Ναι, ήταν στο ποδόσφαιρο που ήταν κόντρα σε θεούς και δαίμονες. Και πάρα πολύ καλές ομάδες. Ο Άρης στο Τσάκ έφερε τον Γκάλι που δεν πήγε στο Παναθηναϊκό. Αν πήγαινε στο Παναθηναϊκό, ο Γκάλι στο Καρακάς. Το πρωτάθλημα του 1979, το έχει πει ο ίδιος ο Γκάλι. Τι να κάνουμε. Τον Γκάλι, ποιο δεν έκανε πρόταση εδώ που το πάρει, στον Ολυμπιακό, ο Καστρινάκης, ο Γιώργος. Και ρώτησε ο Γκάλι ποιο πήρε το πρωτάθλημα. Και το πήρε και πάρει ο Άρης. Και το είχε πάρει το 79 ο Άρης. Yeah. Ευτυχώς το είπε ο Γιάννης ο Ιωαννίδης να είναι γερός πριν φύγει ο άνθρωπος. Να είναι γερός να ζήσει 3 χρόνια ο Γιάννης ο Ιωαννίδης. Να είναι γερός ο άνθρωπος. Ευτυχώς το είπε γιατί το έλεγα εγώ αυτό επί χρόνια. Γιατί έκανε κάποιοι ή μήπως υπερβάλλει. Το πιο σημαντικό πρωτάθλημα για τον Άρη είναι του 1979. Το οποίο το βίωσα βέβαια πάρα πολύ καλά. Εντάξει, γιατί και εκεί ήταν για τον Γκάλι το σημείο για να έρθει στον Άρη. Αυτό. Αν πήγαινε στον Ολυμπιακό, καληνύχτα. Άλλαζε η ιστορία. Άλλαζε η ιστορία, προφανώς. Με Καστρινάκη, Διάκουλα, Γιατζόγλου, Μπαρλά, Ράμο, Σισμανίδη. Προφανώς ήμουν τυχερός σε αυτό το θέμα. Εντάξει. Εντάξει, η ιστορία ήταν γαλαντόμα που λες και εσύ σε αυτό το θέμα. Αυτό. Δεν θα πω όχι. Φράσκα, ευχαριστούμε πολύ φίλε για τα μπιτς. Ευχαριστούμε θερμά. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η Ευρωλίγα, τελείωσε το ελληνικό μπάσκετ σε επίπεδο συλλόγων και αυτό έριξε πολύ την δημοτικότητά του σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Ασφαλώς, η μπάσκετ λίγκ δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε η μπάσκετ λίγκ αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν μπορώ να δω. Θωμά, ευχαριστούμε φίλε, ευχαριστούμε για τα beats, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, Μάρια Βασίλη, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέση, αληθώς ο κύριος. Αληθώς ο κύριος, μαν, εμείς αλάτε, καλά.